Πρωθυπουργού να τον προασπιστεί. Το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής περνάει εκ των πραγμάτων στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διάλεξε το στρατόπεδο Πάνου Καμένου προκειμένου να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές. Ο Νίκος Κοτζιάς αποχώρησε από την κυβέρνηση πυροβολώντας, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας ανταπέδωσε με το δηλητήριο περί εθνικής διγλωσίας. Και όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή κρίσιμη για το Σκοπιανό, το Κυπριακό και τη Βόρεια Ήπειρο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, πάμε στη Μαρίνα Χατζικώστα. Παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή τις εξελίξεις. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Πάμε να δούμε πρώτα πώς οδηγηθήκαμε σε αυτά τα γεγονότα. Η αλληλουχία των γεγονότων, ακριβώς. Πέτρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το μαξί μου, καταρχάς, να σου πω ότι για λόγους αυρότητας επέτρεψε τελεσυγγραφικά στον Κοντζιά να παραιτηθεί ώστε να απομακρυνθεί χωρίς να του χρεωθεί αποπομπή. Ήταν μια ηλυμένη λοιπόν απόφαση. Η θριαλίδα άναψε χθες στη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν πρώτος ο Νίκος Κοντζιάς επιτέθηκε προσωπικά στον Υπουργό Άμυνας για τις δηλώσεις περί σχεδίου Β για το Σκοπιανό και περί Βαλκανικής Ενώσεως την προηγούμενη εβδομάδα. Τον κατηγόρησε ότι υπονόμευσε την Ελλάδα και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Τότε ο Καμένος επιτέθηκε στον Κοντζιά, αποκαλώντας τον ψεύτη και άλλους βαριούς χαρακτηρισμούς, και ότι άλλα έλεγε, άλλα έκανε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η διαφωνία, Πέτρα, έφτασε στα άκρα και ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε πλέον να διαλέξει με ποιο το μέρος θα πάει, αφού και οι δύο απείλησαν με παραίτηση. Αν στήριζε τον Κοντζιά, η κυβέρνηση βεβαίως θα έπεφτε. Διάλεξε λοιπόν να στηρίξει τον Καμένο και να μην τεθεί ζήτημα πρόωρων εκλογών. Πυροβολώντας βεβαίως, Μαρίνα, έφυγε ο Κοντζιάς, επιχειρώντας αφενός να εκθέσει τον Αλέξη Τσίπρα και αφετέρου άφησε αιχμές για τα λεγόμενα κρυφά κονδύλια. Στη διάρκεια του χθεσινού καυγά των δύο υπουργών υπήρξε ανταλλαγή πυρών για κακοδιαχείριση κρυφών κονδυλίων. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι τα κρυφά κονδύλια λέγονται τα χρήματα που λαμβάνουν τα υπουργεία στην Ελλάδα χωρίς έγκριση από τη Βουλή. Το Υπουργείο Εξωτερικών βεβαίως, μετά από αυτόβουλη ενέργεια του Νίκου Κοντζιά από το 2017, δηλώνει στη Βουλή αυτά τα χρήματα. Ο Κοντζιάς πρότεινε να ψηφιστεί σχετικός νόμος για όλα τα υπουργεία, αλλά αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό. Οπότε στοχοποίησε τον Καμένο για κακοδιαχείριση των κρυφών κονδυλίων και έδωσε με τη μέθοδο της επιλεκτικής διαρροής το θέμα στη δημοσιότητα. Την ίδια κατηγορία του απέδωσε βέβαια και ο Καμένος, ενώ παράλληλα ο Κοντζιάς μέσα από το λογαριασμό του στο Twitter άφησε σαφή αιχμή εναντίον του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν τον στήριξε, γράφοντας επιλέξει, Πέτρα, πως έρχεται η στιγμή, λέει ο ποιητής, να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Ο Πρωθυπουργός και σειρά υπουργών έκαναν στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο τις επιλογές τους και εγώ κατόπιν τις δικές μου. Είναι καλό να θυμούνται, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, τον στίχο «Βαθιά να με θάψουν θέλησαν, ξέχασαν ότι είμαι σπόρος». Κάνοντας λόγο όμως για εθνική διγλωσία, ο Αλέξη Τσίπρας επιχείρησε να επιστρέψει στο δηλητήριο. Έτσι είναι. Δύο είναι τα σημεία κλειδιά που χρήζουν ερμηνείας από τις δηλώσεις του Τσίπρα, τις πρώτες δηλώσεις Τσίπρα. Πρώτον, ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της χώρας κατά την έξοδό της από τα μνημόνια. Άρα, πάση θυσία, Πέτρα, δεν πρέπει να γίνουν προώρες εκλογές, τις οποίες απέφυγε βεβαίως με στήριξη στον Καμένο. Δεύτερον, ότι δεν θα επιτρέψει καμία διγλωσία στην εθνική στρατηγική της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος που ο ίδιος ο Τσίπρας ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με το γεγονός βεβαίως ότι τρία εθνικά ζητήματα είναι σε κρίσιμη καμπή και δεν υπάρχει χρόνος για την ενημέρωση ενός νέου προσώπου. Δεν αναμένεται βέβαια απότομη μεταστροφή. Ωστόσο, είναι δεδομένο, Πέτρα, ότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις και βλέποντας να καταποντίζονται τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ένεκα βεβαίως τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο Τσίπρας διαβλέπει πως η απομάκρυνση του Υπουργού που έκλεισε την επίμαχη συμφωνία του κάνει καλό προεκλογικά. Επιπρόσθετα, το μαξί μου βλέπει ότι ο ΖΑΕΦ δεν καταφέρνει, παρά τις προσπάθειες, να προσπεράσει τους σκοπέλους για το απαιτούμενο της συνταγματικής αναθεώρησης, και άρα, αν η συμφωνία πέσει, την ευθύνη θα φέρουν τα Σκόπια και ο ίδιος θα έχει δημιουργήσει τον χώρο εκείνο που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει μεταστροφή. Όμως, οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει τη διαδικασία στα Σκόπια και μάλιστα η αξιωματική αντιπολίτευση του ΒΕΜΕΡΟ, η οποία άλλωστε κρατά το κλειδί των εξελίξεων, πάγωσε σήμερα τη συζήτηση στην Ολομέλεια, προκειμένου να συζητήσει εκ νέου τη στάση της και να επανέλθει. Μάλιστα, βεβαίως, Μαρίνα, σε κρίσιμη καμπή είναι επίσης το ζήτημα της Βορειοϋπείρου, αλλά και το Κυπριακό, στα οποία επίσης πρωταγωνιστεί.
Σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις με την Αλβανία, Πέτρα, φαίνεται πως οι διαδικασίες θα παγώσουν μέχρι και μετά τις εκλογές το 2019 στην Ελλάδα. Αν και το προσχέδιο της συμφωνίας είναι έτοιμο και σε αυτό παραχωρείται και επίσημα η Βόρειος Ήπειρος στην κυριαρχία της Αλβανίας, γεγονός βεβαίως που προκαλεί δυσφορία στον ελληνικό λαό. Σε ό,τι αφορά τώρα στο Κυπριακό, η ελληνική στάση δεν πρόκειται να αλλάξει. Άλλωστε, η βάση είναι ότι η Λευκωσία αποφασίζει και η Αθήνα στηρίζει. Ωστόσο, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Κοτζιάς ήταν η πιο αυστηρή φωνή στα θέματα εγγύησεων και ασφάλειας, άκαμπτο σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της απομάκρυνσης των τουρκικών στρατευμάτων. Θυμόμαστε όλοι την ένταση που είχε δημιουργηθεί στο Κραν Μοντανά με τον ίδιο και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Εκεί που μπορεί όμως να υπάρξει μια μικρή μεταστροφή, αν και παραμένει η στήριξη στον Αμερικανο-Ισραηλινό δόγμα, είναι η βελτίωση στις σχέσεις Αθηνών-Μόσχας, για την οποία ο Κοτζιάς είναι σχεδόν persona non grata. Έτσι. Σε ευχαριστούμε για την ώρα, Μαρίνα. Παρακολουθείς τις εξελίξεις και επανέρχεσαι εν συνεχεία στη Λευκωσία. Τώρα το Προεδρικό βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, εν ώψη βεβαίως και της καθόδου της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα. Η Τζέιν Χολούτ ετοιμάζεται να σηματοδοτήσει μια άτυπη διαβούλευση με